Ora, sacos. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Που ήρθα στα Γρεβενά πρώτη φορά, δίπλα στα ωραία σας βουνά, που τα αγαπώ πολύ τα βουνά, γιατί έχουν πολύ ωραία δέντρα. Έρχομαι τρίτη φορά στην Πτολεμαϊδά και σήμερα είχα μια πολύ συγκινητική συνάντηση με τα παιδιά του γυμνασίου. Κατάλαβα δηλαδή πως το σχολείο, όταν ανοίξει την πόρτα του στην τέχνη, μπορεί να γίνει φάρμακο με την έννοια της ίασης και όχι με την έννοια φαρμάκι, γιατί είναι δυσυπόστατη έννοια. Και μπορεί να είναι και τα δυο. Και επειδή είμαστε συνάδελφοι, νομίζω ότι σε εμάς πέφτει ένας σπουδαίος ρόλος, ο ρόλος του διαμεσολαβητή, για να φέρουμε την τέχνη κοντά στα παιδιά και σε εμάς τους ίδιους, γιατί μας βοηθά να εκφραστούν και τα φωτεινά και τα σκοτεινά και τα επικίνδυνα και τα ακίνδυνα και αν μη τι άλλο γινόμαστε καλύτεροι όλοι, είναι η αματική η τέχνη. Εγώ θέλω να σας αφηγηθώ ένα περιστατικό που εμένα άλλαξε τη ζωή μου και το χρωστώ στο δάσκαλό μου. Ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι, όπως η Δέσποινα, στο Μόλυβο της Λέσβου και είχα ένα δάσκαλο, πολύ γενναίο και πολύ τολμηρό, μια εποχή που ήταν αδιανόητο να πάει συγγραφέας μέσα σε τάξη και μας έφερε στην τάξη μας τον Ηλία Βενέζη. Ήρθε λοιπόν, ήταν 1,5 χρόνο πριν πεθάνει. Ήταν όμως κοτσονάτος και μια χαρά. Μπήκε λοιπόν στην τάξη μας, δεν μας συνέστησε, ούτε μας είπε πόσο σπουδαία είναι τα βιβλία και η λογοτεχνία, μόνο που μας διάβασε μια ιστορία του, τους Γλάρους. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια, τη χρειά της φωνής του, τη ζώνη του παντελονιού του, τα παπούτσια του, όλα. Ήταν μαγική στιγμή. Διάβασε την ιστορία και μας είπε, φεύγω παιδιά, είμαι βιαστικός. Ο δάσκαλός μας και εμείς τον ακολουθήσαμε, τον συνοδεύσαμε σε ένα ζαχαρή Volkswagen, μπήκε μέσα, κατέβασε το παράθυρο και μας λέει, βιάζομαι παιδιά γιατί θέλω να δω το ηλιοβασίλεμα. Ξέρετε πόσες λέξεις έχει για το ηλιοβασίλεμα. Νομίζαμε ότι θα μας πει, αλλά δεν μας είπε. Ανέβασε το παράθυρο και έφυγε. Και εμείς γυρίσαμε στην τάξη και με το δάσκαλό μας προσπαθήσαμε να βρούμε πόσες λέξεις έχει για το ηλιοβασίλεμα. Μετρήσαμε γύρω στις 7 λέξεις. Και μάλιστα μας έδωσε και μια 8η, ότι στην Κύπρο το ηλιοβασίλεμα λέγεται τα λιοβουτήματα. Και μας άρεσε πολύ. 7 λέξεις και μία κυπριακή 8 και είπε ο δάσκαλός μου. Όταν θέλετε να ζωγραφίσετε ένα δέντρο, διαλέγετε ποιο πράσινο θα βάλετε. Και προσεκτικά, όχι αυτό εκείνο μέσα από τις μπογιές. Όταν θέλετε να γράψετε μια πρόταση, να διαλέγετε τις λέξεις. Γιατί και η γλώσσα έχει αποχρώσεις. Νομίζω ότι ένας δάσκαλος που αγαπά αυτό που κάνει είναι συγκοινωνούν δοχείο με τα παιδιά και το μεταδίδει. Η συγκίνηση μεταδίδεται. Δεν γίνεται διδακτικά. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι η συγκίνηση και η μετάγγιση. Και το κέφι. Να πηγαίνουμε κόντρα στα δύσκολα. Εγώ το έζησα 33 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, ένα υπέροχο ταξίδι, που με έκανε να λέω κάτι που είναι πραγματικότητα. Όσο πιο πολύ παλιώνω, τόσο πιο καινούργια γίνομαι. Το εύχομαι σε όλους σας. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ η τέχνη για να το λέω αυτό. Δηλαδή έμπαινα στα μαθήματα σε ένα δημόσιο σχολείο, στο 106ο Αθηνών, με πάρα πολλά αλλοδαπά παιδιά, στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Βουδί. Αλλά σε όλα τα μαθήματα είχα αρρωγό την τέχνη και δεν έπληξα ούτε εγώ και ούτε οι μαθητές μου, νομίζω. Περνούσαμε πολύ καλά. Σήμερα το έζησα αυτό στο τρίτο γυμνάσιο
σαν επισκέπτης συγγραφέας πήρα πολύ περισσότερα, εγώ νιώθω δηλαδή, πολύ περισσότερα από αυτά που ίσως να πήραν τα παιδιά. Θέλω να πω πολλά, αλλά το λέω και σε μια ιστορία, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια και τα λίγα είναι του πλούτου το ζουμί. Θα πω ότι αυτή η συνάντηση μπορεί να λειτουργήσει σαν ορεκτικό μεταξύ μας. Και κάτι άλλο που νιώθω. Δεν μ' αρέσουν τα βλέμματα που εντυπωσιάζουν. Μ' αρέσει το βλέμμα που σε προσπερνά και επιστρέφει, γιατί κάτι σημαντικό βλέπει, μόλις λίγο φύγει και προσπεράσει. Με εμάς συνέβη αυτό. Δεν μπορέσαμε δηλαδή να προσπεράσουμε αυτό το βλέμμα της συνάντησής μας. Και από την ώρα που ξεκίνησε αυτή η συνάντηση εδώ, κάτι παρόμοιο νιώθω κι εμείς. Παρόλο που δεν σας ξέρω, αλλά νιώθω αυτά που δεν λέγονται. Αυτό ήθελα να πω, θέλω πάρα πολύ να σας ξαναδώ. Και πιο μικρά, πιο μικρούς από εσάς. Και σαν αντίδωρο γι' αυτό όλο, να σας διαβάσω δύο ιστορίες από το βιβλίο, αν το θέλετε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Να σας διαβάσω λοιπόν την ιστορία που είναι ο τίτλος του, που έδωσε τον τίτλο στο βιβλίο και να πω κάτι, να σας θυμίσω, μια και είσαστε όλοι εκπαιδευτικοί, περισσότεροι, ότι μέσα στην περίοδο της κατοχής, το 1942-43, ο Κεφαλινός μαζί με τον Ζαχαρία Παπαντονίου έβγαλαν ένα εξαιρετικό βιβλίο, το Παγώνι. Έχει ένα κολοφόνα στο τέλος εξαιρετικό που λέει ότι ευελπιστούμε αυτό το βιβλίο να το διαβάζει με την ίδια ευχαρίστηση και ο παππούς και ο εγγονός. Γιατί έτσι μόνο ένα βιβλίο θεωρείται επιτυχημένο. Αυτή είναι και η δική μου στάση απέναντι στη λογοτεχνία για παιδιά. Αυτό που μπορεί να διαβάσει στην παιδική λογοτεχνία ένας ενήλικας και να το θεωρήσει ενδιαφέρον, γιατί η ανάγνωση έχει πολλά επίπεδα, τότε είναι κατάλληλο και για τα παιδιά. Αλλιώς, αν μπορούν μόνο τα παιδιά να το διαβάσουν, δεν ξέρω πόσο κατάλληλο είναι. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, αυτό για να προλάβω σχόλια. Λοιπόν, Ελιάς το Πέλεγος. Σαν τον κότσιφα τη τρώσει τις ελιές. Σαν τον κότσιφα και πετάς και τα κουκούτσια στη θάλασσα. Ο κότσιφας είναι μαύρος και έχει μύτη κίτρινη. Εγώ είμαι άσπρος και η μύτη μου είναι ροζ. Και όταν ονειροπολείς και ταξιδεύει ο νου σου και εγώ δεν ξέρω πού και σε τσακώσω, γίνεται κόκκινη και τα μαγουλάκια σου επίσης. Αχ, σωτηράκι, ελιοφάγη μου εσύ, το άδειασε στο βάζο μας. Μαμά, λες με τα κουκούτσια που πετώ στη θάλασσα να φυτρώσει καμιά ελιά? Πού, μέσα στο νερό, το θαλασσινό? Ναι, ναι, στη θάλασσα μέσα. Ωραία θα ήταν να έρχεται και πιο πολλοί κόσμος στο καφενείο μας να θαυμάζει το παράξενο. Αλλά πού, το πολύ πολύ, κανένα αλμυρίκι μέσα στο νερό να φυτρώσει ελιά, δεν νομίζω. Όλα της φαντασίας σου είναι γέ μου. Καλπάζει η φαντασία σου, σωτηράκι μου. Εγώ λέω, μαμά, μπορεί και να γίνει αυτό, γιατί οι ελιές του θέλουν το αλάτι και η θάλασσα είναι αλμυρή. Άρα και οι ελιές τι θέλουν τη θάλασσα. Λέγε εσύ, αγόρι μου, λέγε. Τα λόγια παρά δεν θέλουν. Ο Σωτήρης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια, είπε η μαμά του και τον χάιδεψε τρυφερά στο κεφάλι. Όμορφη θα ήταν η ελιά του, γεροδεμένη, ψηλή μέσα στη θάλασσα, δίπλα στο σπίτι του στο διόροφο, πάνω σπίτι κάτω καφενείο. Θα είχε τη δικιά του ελιά και θα έτρωγε όλους τους καρπούς της. Θα σκαρφάλωνε στα ψηλά κλαδιά της που θα ήταν κατάρτια και η ελιά το πλοίο του, που θα αρμένιζε σε θάλασσες μακρινές. Και ο Σωτήρης, καπετάνιος, θαλασσόλικος. Γιατί αυτό ήθελε να γίνει. Καπετάνιος, και να σχίζει τα πέλαγα με όλους τους καιρούς, να βλέπει τόπους αλλιώτικους από το δικό τους ακρογιάλι. Καπετάν Σωτήρη, με το συμπάθιο, αλλά σαν τον κότσιφα της τρως τις ελιές. Τι σου είναι οι λέξεις, δύναμη που έχουν. Να τώρα, τι του είπε ο μάγειρας του καραβιού,
και ανάσυρε από τη μνήμη του κόσμους ολόκληρους. Τα παιδικά του χρόνια, το παραθαλάσσιο σπιτάκι τους, το καφενείο τους, τη μανούλα του, τον εαυτό του μικρό και ανύποπτο για τα δύσκολα της ζωής. Πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο ο Σωτήρης. Έγινε καπετάνιος και έφαγε τις θάλασσες με το κουτάλι, όπως λέει ο λαός. Και τόπο άγνωστο παραθαλάσσιο πάνω στη γη δεν έχει για το Σωτήρη, παντού πήγε. Έφαγε όμως και τις λύπες με το κουτάλι και για παρηγοριά, για σωσίδιο, μόνο τη φαντασία του είχε. Αυτή, σαν παιδικό παιχνίδι, τον έβγαζε με το δικό της τρόπο από τις τρικυμίες της ζωής. Μεγαλώνοντας, ήταν το μόνο που φύλαξε. Έβγαινε στη γέφυρα του καραβιού και άδειαζε η καρδιά και το μυαλό του καπετάνιου τις λύπες και τα βάσανα στη θάλασσα την αλμυρή που τον περικύκλωνε. Και τόσο συνήθισε το καράβι που στη στεριά πια να βγει δεν ήθελε. Μια νύχτα, γερτός την κουπαστή, βλέπει στο λιγοστό φως του φεγγαριού που ήταν στη χάση του ένα μαύρο σημάδι στον ορίζοντα. «Τι πλεούμενο είναι αυτό χωρίς καθόλου φως?» αναρωτήθηκε ο καπετάν Σωτήρης και πήρε τα κιάλια για να δει καλύτερα. Σκιάχτηκε. Μια ελιά ερχόταν κατά πάνω τους. Έτσι ήταν. Ή μήπως το πλοίο τους πήγαινε ίσια στο δέντρο. Ήρθαν πολύ κοντά. Ανάπλωνε τα χέρια του, θάγγιζε τα κλαδιά της που έφταναν ως ψηλά στη γέφυρα του καραβιού. «Πού βρέθηκες εδώ, μεσοπέλαγα?» της είπε. «Πάντα σε ακολουθούσα, Σωτήρη, αλλά δεν έτυχε να με δεις. Φύτρωσες, λοιπόν?» «Ναι, και είμαι εδώ για σένα. Όπου κι αν πας, όσες φουρτούνες κι αν σου τύχουν, εγώ θα είμαι δίπλα σου και θα σε προστατεύω.» Όλος ο κόσμος τον αγκάλιασε το Σωτήρι με τα λόγια της ελιάς του. Όλος ο κόσμος τον αγκάλιασε τρυφερά. Καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνά και τη φαντασία, σκέφτηκε ο καπετάν Σωτήρης και χαμογέλασε ενοποιημένος. Φέραμε μια θάλασσα στα βουνά των Κρεβενών. Φυσικά, μετά τη δεύτερη ιστορία που θα διαβάσει η Φωτεινή, όσοι θέλετε, επειδή έχετε περισσότερη εκπαιδευτική, μπορείτε να τη ρωτήσετε και να γίνει και μια συζήτηση, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι πολύ μικρή η δεύτερη ιστορία. Και τα παιδιά. Και τα παιδιά, ναι, και τα παιδιά. Αλλά και οι μεγάλοι. Όχι, όχι. Ναι, διαβάζεις και μετά θα παίξει. Ωραία. Οι χαμένες ώρες. Άσκηση ορθογραφίας. Έτσι ξεκίνησε αυτό, ως άσκηση ορθογραφίας. Διδάξει και προέκυψε η ιστορία. Όσο ήταν μικρός και νέος, άκουγε τους ανθρώπους συχνά να λένε «Πήγε χαμένη η ώρα μου». Τόσος κόπος, χαμένη ώρα. «Την ώρα μου μόνο έχασα και αποτέλεσμα μηδέν». Αχ, τόσες ώρες χαμένες. Όλη του τη ζωή αναρωτιόταν. Και τώρα να, ακούει ακριβώς την ίδια απορία από τα χείλη του μικρού του εγγονού. «Πού πάει, παππού, η ώρα που χάθηκε?» Και αυτός, ο παππούς, απαντά με βεβαιότητα πια. «Οι ώρες που χάνονται πηγαίνουν στα λουλούδια των δέντρων, τα ζεσταίνουν και αυτά οριμάζουν, γίνονται καρπός. Χρωματίζουν τα όνειρα, οριμάζουν τα κρυφά συναισθήματα, τρυπώνουν στις κατσαρόλες της κουζίνας και νοστιμίζουν τα φαγητά, οριμάζουν τις γεύσεις, κρύβονται στα φτερά των μικρών πουλιών και τα δυναμώνουν, οριμάζουν τη στιγμή της απογείωσης. Οι χαμένες ώρες ξεκουράζονται στο μυαλό των καλλιτεχνών και τους δίνουν ιδέες για δημιουργία. Οριμάζουν την έμπνευση. Πηγαίνουν και στα πόδια και στα χέρια του εργάτη
τα χαϊδεύουν, τα ξεκουράζουν, οριμάζουν την κούραση, την κάνουν εμπειρία, μαστοριά. Κάθονται και στους σταχιού το άγανο και μαθαίνουν από τον άνεμο τα μυστικά της ζωής. Κουρνιάζουν στις συντροφιές και δίνουν φωνή να τραγουδούν οι άνθρωποι τη χαρά και τη λύπη τους. Οριμάζουν τα αισθήματα, θα κάνουν μουσική. Οι χαμένες ώρες χαϊδεύουν την απουσία των αγαπημένων μας. Τους ξαναφέρνουν στη μνήμη μας, τον πόνο μας οριμάζουν. Αχ, παιδάκι μου, και πού δεν πάνε οι χαμένες ώρες. Κάθονται και στο μπαστούνι μου και μου φιλούν το χέρι. Ακουμπούν στις ρητίδες του προσώπου μου και μου ψιθυρίζουν πως η ζωή είναι ωραία, ωραία και είναι δύσκολη. Δηλαδή, παππού, οι ώρες δεν χάνονται. Όχι, αγόρι μου, τίποτα δεν χάνεται. Οι χαμένες ώρες είναι μέσα σε όλα τα όρημα και τα ωραία. Ίσως γι' αυτό τα λέμε ωραία και όρημα, γιατί μέσα τους κουβαλούν τις χαμένες μας ώρες. Ίσως να λείπει και χαμένη ώρα από το έργο. Γράψαμε και ένα τραγούδι. Αυτό ετοιμαζόταν να παίξει ο Νίκος τώρα. Τους στίχους, εμπνευσμένη πάντα από την Ελιά και τους τίτλους, τους έχει γράψει η Όλγα Ιντέλα και τη μουσική ο Νίκος ο Ματθαίου. Το τραγουδούν βέβαια τα παιδιά. Σήμερα θα σας το τραγουδήσει ο Νίκος. Ένας πλατανός, μια ευανθία.